Η ένταση κορυφώνεται στην Κορεατική Χερσόνησο μετά την εκτόξευση δύο νέων πυράβλων από τη Βόρεια Κορέα. Όπω ανακοίνωσε η δημόσια τηλεόραση τι χώρε πρόκειται για πυράβλου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια τακτική πυρηνική επίθεση, η οποία θα μπορούσε να καταστρέψει πλήρω εχθρικέ αεροπορικέ βάσει. Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία βρίσκονται σε επιφυλακή. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρόκειται για τη δεύτερη εκτόξευση πυράβλων που πραγματοποιεί το βόρειο κορεατικό καθεστώ από το Σάββατο και απαντά σύμφωνα με την Πιόν Γιάνγκ στι στρατιωτικέ ασκήσει που πραγματοποιούν η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρε, καταδίκασε την εκτόξευση διηπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου από το καθεστώ τη Βόρεια Κορέα, ο οποίο προσγειώθηκε το Σάββατο σε ύδατα ανοιχτά τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Ιαπωνία.